Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και όπως είπατε και εσείς, η ερώτηση αφορά την επικίνδυνη λειτουργία της πνευμονολογικής κλινικής του Θριάσης Νοσοκομείου. Εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα μεταφέρουμε το αίτημα, την αγωνία, αλλά και τις καταγγελίες του Σωματείου των Εργαζομένων, η οποία επιβεβαιώνονται και με έγγραφα των γιατρών της αντίστοιχης πνευμονολογικής κλινικής, αλλά και του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου για την επικίνδυνη λειτουργία της πνευμονολογικής κλινικής και φυσικά για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Η πνευμονολογική κλινική του Θριάσιο, η οποία νοσηλεύει, κατανοητό αυτό, εκτός από περιστατικά COVID, εφημερεύει και νοσηλεύει παράλληλα και πνευμονολογικά, αμυγώς πνευμονολογικά περιστατικά. Χωρίς βέβαια να επικουρείται η λειτουργία της από άλλη πνευμονολογική κλινική σε όλη την Αττική. Στη συγκεκριμένη κλινική εργάζονται δύο μόνιμοι πνευμονολόγοι γιατροί με το βαθμό του διευθυντή και δύο επικουρικοί που είναι στο επαρόδο. Οι συμβάσεις τους λήγουν 31 Οκτώβρη του τρέχοντος έτους, του 2021 δηλαδή. Και καταλαβαίνετε ότι τέσσερις ειδικοί, συν τους ειδικευόμενους που έχουν, αλλά τέσσερις ειδικοί που έχουν την ευθύνη σε ένα τμήμα, σε μια κλινική, όπως συμβαίνει παντού, όλο το προηγούμενο διάστημα και μέσα στην περίοδο της πανδημίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν εκατοντάδες περιστατικά, φτάνοντας και στα όρια ή μάλλον ξεπερνώντας τα όρια της ψυχικής και σωματικής τους εξάντλησης. Και ένα δείγμα των τεράστιων ελλείψεων στη συγκεκριμένη κλινική, σε ιατρικό προσωπικό, ειδικευμένο προσωπικό, σε πνευμονολόγους, στις εσωτερικές εφημερίες που εφημερεύει ένας ειδικός, αναγκάζεται, φυσικά έχει την ευθύνη των 50 και πλέον ασθενών, οι οποίοι είναι διασπαρμένοι σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, σε διάφορα τμήματα, ενώ όπως άφησα να εννοηθεί και στην αρχή, στην γενική εφημερία της κλινικής, η κλινική συγκεκριμένη καλύπτει το Θριάσιο Νοσοκομείο, καλύπτει όχι μόνο τα περιστατικά της Αττικής, τα πνευμονολογικά, αλλά και των νήσων του Αιγαίου. Με δύο πνευμονολόγους, ειδικούς δηλαδή, από τους τέσσερις που έχουν την ευθύνη και για τα επίγοντα περιστατικά, αλλά και για την νοσηλεία των ασθενών, για τις εισαγωγές και πάει λέγοντας. Δεν έχει προχωρήσει έως τώρα, παρόλο που έχουν διατυπωθεί αιτήματα, η προκήρυξη των δύο κενών οργανικών θέσεων πνευμονολόγων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο οργανώμα, αν και για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργίας της κλινικής, όπως οι ίδιοι το λένε, απαιτείται άμεση κάλυψη όχι μόνο των κενών οργανικών θέσεων, αλλά και η δημιουργία τριών επιπλέον οργανικών θέσεων πνευμονολόγων. Και φυσικά αντίστοιχες ελλείψεις υπάρχουν στο νοσηλευτικό προσωπικό, δεδομένου ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, είναι οι ίδιοι μάλλον οι εργαζόμενοι που δίνουν και αυτοί ή δώσανε, δίνουνε, συνεχίζουν τη μάχη με την πανδημία αδιάκοπα για όλους αυτούς τους μήνες μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και τα ερωτήματα προς τον Υπουργό, κυρία Πρόεδρε, είναι εάν θα ανασταλεί ή όχι η συμμετοχή της πνευμονολογικής κλινικής στη Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου, μέχρι να καλυφθούν άμεσα οι δύο κενές οργανικές θέσεις με επιμελητές Β και φυσικά να δημιουργηθούν τρεις επιπλέον οργανικές θέσεις ειδικευμένων πνευμονολόγων. Και το δεύτερο, να ενισχυθεί η πνευμονολογική κλινική με νοσηλευτικό προσωπικό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία με όρους και συνθήκες για τους ίδιους τους εργαζομένους, αλλά κυρίως για τους ασθενείς, και παράλληλα το υφιστάμενο προσωπικό να μπορεί να κάνει χρήση της άδειάς του τριών εβδομάδων όπως δικαιούνται. Όχι μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό φυσικά. Κύριε Λαμπρούλη, τις δυσκολίες στη λειτουργία της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Θριασίου τις γνωρίζουμε καλά και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, θα αναφερθώ σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της λειτουργίας της. Η κατάσταση είναι όντως προβληματική. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούσα το χαρακτηρισμό επικίνδυνη. Και δεν τίθεται θέμα αναστολής της εφημερίας της κλινικής. Και βεβαίως όποτε χρειαστεί, το ΕΚΑΒ προστατεύει την κλινική και διακομίζει τα περιστατικά
σε άλλες κλινικές. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 5 γιατροί στην κλινική και είναι σε εξέλιξη στην προκήρυξη που θα βγει σύντομα η προκήρυξη 2 επιπλέον θέσεων γιατρών προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στην δύναμη της κλινικής και υπάρχει και επίσης έγκριση σε ισχύ για πρόσληψη επικουρικού γιατρού. Επομένως, εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από κάποιον πνευμονολόγο, θα είναι δυνατή η άμεση πρόσληψή του ως επικουρικού ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Θριάσιο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι θα πρέπει να δούμε τη λειτουργία της πνευμονολογικής κλινικής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που άπτεται της διαχείρισης πνευμονολογικών περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως πώς η πνευμονολογική κλινική και οι γιατροί θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τον παθολογικό τομέα του νοσοκομείου έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά αυτά. Βρισκόμαστε και σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Είχα μια χρήσιμη επικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Λουκίδη, όπου ανταλλάξαμε απόψεις και είχαμε κάποιες καλές ιδέες για το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κλινικής. Και να πω επίσης ότι το νοσοκομείο Θριάσιο έχει προχωρήσει, έχει ενισχυθεί σε προσωπικό. Αναφέρω χαρακτηριστικά τους 65 επικουρικούς νοσηλευτές που προσελήφθησαν στο νοσοκομείο τους τελευταίους 20 μήνες και θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην πνευμονολογική κλινική και προχωράμε άμεσα και στην προμήθεια ενός βρόχοσκοπίου έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας που προσέρχονται για αυτή την υπηρεσία στο νοσοκομείο Θριάσιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε, θα μείνω στο συγκεκριμένο. Η ερώτηση αφορά την πνευμονολογική κλινική. Σας άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε. Δύο θέσεις θα προκηρυχθούν ή προγραμματίζουν να προκηρυχθούν από τις σκηνές που υπάρχουν. Αυτές που είναι αποτυπωμένες στο ερώτημα αλλά και στο αίτημα των γιατρών της κλινικής του νοσοκομείου κατ' επέκταση. Πότε? Εδώ απαιτούνται άμεσες ενέργειες. Όχι στο αόριστο θα. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, μιλάτε για ένα επικουρικό. Έτσι δεν είπατε? Για έναν επιπλέον πνευμονολόγο επικουρικό που μπορεί στο επόμενο διάστημα να στελεχώσει την κλινική. Στην πρωτολογία μου αλλά και στην ερώτηση αναφέρεται ότι οι δύο επικουρικοί πνευμονολόγοι που εργάζονται στη συγκεκριμένη κλινική στις 31 του Οκτώβρη απολύονται. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε βάλτε το εσείς. Θα πάψουν να λειτουργούν. Άρα μιλάμε για μείωση του προσωπικού κατά δύο. Πότε θα έρθουν οι καινούργιες προσλήψεις, πότε θα έρθει ο επικουρικός που λέτε? Δηλαδή εκεί που ήταν τέσσερις και είναι επικίνδυνη κατάσταση όπως οι ίδιοι το λένε, δεν το λέμε εμείς. Οι ίδιοι γιατροί λένε ότι είναι επικίνδυνη κατάσταση για τη λειτουργία της κλινικής. Με όλο αυτό το φόρτο αφενός εργασίας που υπάρχει και λόγω της πανδημίας προφανώς και τα λοιπά και το τρόπο εφημέρωσης της κλινικής, αλλά από την άλλη μεριά των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, σε γιατρούς, σε ειδικούς. Άρα από τον Οκτώβριο και μετά τι θα γίνει? Η κατάσταση δεν θα είναι απλώς επικίνδυνη. Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Άρα δεν φτάνουν αυτοί. Και μάλιστα αναφέρονται συγκεκριμένα ότι πέρα των δύο οργανικών θέσεων, κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν, που είπατε ότι θα προκηρυχθούν οι θέσεις, χρειάζονται άλλοι τρεις. Και δεν το λένε αυθαίρετα τον αριθμό αυτό, το λένε με βάση συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα και πώς πρέπει να λειτουργούν κλινικές. Ή συγκεκριμένη, αν θέλετε, κλινική με βάση τη δυναμικότητα που έχει. Άρα λοιπόν, οι ενέργειες θα πρέπει να είναι άμεσες. Εντάξει, ωραία όλα αυτά για συνεργασία με την παθολογική. Ποιος σας είπε ότι δεν συνεργάζονται πνευμονολόγοι με παθολόγοι? Τόσα χρόνια πνευμονολόγος ήμουνα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Δεν τα ξέρουμε αυτά? Ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία
των ειδικοτήτων αυτών. Γιατί και η πνευμονολογία, επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε, είναι κλάδος της παθολογίας, αν πέρα ότι είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Αλλά δεν υπάρχει συνεργασία. Η έλλειψη συνεργασίας είναι μέσα σε ένα νοσοκομείο. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τα περιστατικά και τη διαχείρισή τους κτλ. Άρα λοιπόν εδώ απαιτούνται άμεσες λύσεις και χρειάζονται αύριο, αύριο. Να μην πω για χθες, αλλά αύριο. Γιατροί, στελέχωση του νοσοκομείου, που τόσο ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες. Που γνωρίζετε πολύ καλά, που όχι μόνο λόγω του και του COVID βεβαίως, των περιστατικών, που ενδεχομένως με το τέταρτο κύμα να πολλαπλασιαστούν τα περιστατικά, αλλά και τα τρέχοντα, συγγνώμη, περιστατικά, τα πνευμονολογικά. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτηση. Σας το έχουμε πει πολλές φορές ότι η πολιτική που ακολουθεί και η παρούσα κυβέρνηση σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και στον χώρο της υγείας είναι μια πολιτική που έχει ως στόχο τη συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, την συνεχώς εμπορευματοποίησή του, την ενίσχυση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, τη συρρήκνωση των υπηρεσιών του που με το νέο. Γιατί δείτε τώρα, μιλάτε για θωρακισμένο εσύ την ώρα που δεν έχετε πάρει ούτε ένα μέτρο ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας και δεν έχετε προχωρήσει, και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της ερώτησής μας για την πνευμονολογική κλινική του Θριάσιου. Είναι ένα μικρό παράδειγμα από τα χιλιάδες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα και σε όλα τα νοσοκομεία, και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν έχετε προχωρήσει λοιπόν σε ουσιαστικές προσλήψεις, οδηγώντας τις συνέπειες που όλοι ζούμε και όλοι ζουν στα νοσοκομεία, είτε υγειονομικό προσωπικό είτε ασθενείς. Έχετε μετατρέψει το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα, σε σύστημα μίας νόσου. Εκατοντάδες δασουλωμένοι, γιατί το ζήσαμε και αυτό και το ξέρουμε πολύ καλά και εγώ από ίδια πείρα, να είναι εκτός ΜΕΘ, να νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ. Εξουθενωμένο προσωπικό και ασθενείς non-COVID, χρόνιοι ασθενείς, είτε να εξαναγκάζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα και να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη όσοι έχουν, και όσοι δεν έχουν να περιμένουν στις τεράστιες λίστες που έχουν δημιουργηθεί και είναι σε αναμονή για μια εξέταση, για έναν έλεγχο στα δημόσια νοσοκομεία. Και εδώ πρόκειται μια συνειδητή επιλογή, κυρία Πρόεδρε, της παρούσας κυβέρνησης, όπως και το προηγούμενο φυσικά. Για το ότι δεν ενισχύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας που παραμένει γυμνό, με τις τεράστιες ελλείψεις λοιπόν στο προσωπικό και υποδομές. Αφού εξάλλου το κυβερνητικό σας σχέδιο και αφήγημα είναι για παραπέρα εμπορευματοποίηση, ζητήματα που τρέχουν, όπως και η προσαρμογή της λειτουργίας των νοσοκομείων και κέντρων υγείας στη λογική του κόστους ωφέλους, δείχνοντας και την αποφασιστικότητά σας, αν θέλετε, να ολοκληρώσετε το έγκλημα του κλεισίματος κρίσιμων μονάδων που ξεκίνησε μάλλον τα προηγούμενα χρόνια και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς λέμε ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο λαός μας έχει συσσωρευμένη πείρα. Οι εργαζόμενοι υγειονομικοί, οι μάχημοι γιατροί, το εργατικό λαϊκό κίνημα έδωσε μια απάντηση και χθες, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, διεκδικώντας άμεσα μέτρα αφενός προστασίας της υγείας και της ζωής τους, αλλά από την πανδημία, αλλά και παράλληλα την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτός ο αγώνας και αυτές οι διεκδικήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα και θα ενταθούν.